Πρόεδρε, μια νίκη εδώ στον Ιπποκράτη 0-1, όμως τα είπε ο προπονητής όσον αφορά για το παιχνίδι. Εσείς κάνατε μια συμβολική κίνηση στην αρχή του παιχνιδιού. Πείτε μας δύο λόγια για τα δύο παιδιά από την Ολυσιάδα. Ευχόμαστε γρήγορα να είναι και πάλι κοντά μας. Ξέρετε ότι ο Δημήτρης Κούκλατζης είναι ένας τέλεχος της ομάδος, είναι κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Συμπαραστεκόμαστε και στην οικογένειά του και στον ίδιο τον Δημήτρη και του ευχόμαστε γρήγορα να είναι κοντά μας. Ναι, αυτό είδαμε ότι σας συμπαραστάθηκε και ο Ιπποκράτης, βγήκατε και οι δύο ομάδες και στείλατε ένα μήνυμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιπποκράτη για την κίνηση αυτήν. Δέχτηκε με μεγάλη του χαρά να στείλουμε και εμείς το μήνυμά μας εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλώς ότι είμαστε κοντά στην οικογένεια και στον Δημήτρη και στον Άγγελο. Ας ευχόμαστε να έχει ο τέλος αυτή η περιπέτεια. Εννοείται. Να είναι. Αύριο είναι το δικαστήριο. Περιμένουμε θετικά αποτελέσματα. Τούδωρος με τον Τέμπερι τώρα και ο Καλιμιός κόντρα Γκοτζά. Ένα γέμισμα εκεί που είναι ο Μπαρμπαγιάννης. Πετάγεται πίσω όμως. Και πολύ κοντά στο 0-1 και να το 0-1 από τον Ρουσίδη τον Θανάση στο 22. Άνοιξε το σκορ εδώ στον Ιπποκράτη. Στο πρώτο δοκάρι, εδώ βλέπουμε τον Αλί Γκοτζά, χλιαρό σου του Γκοτζά και εδώ είναι, όπως είπαμε, το τέλος του πρώτου μηχρόνου, 0-1 ο Ρέσης Ορυσιάδας. Εντάξει, αυτό είναι δική σας κρίση, το δεν φανήκαμε καθόλου, εμείς οφείλαμε να κλείσουμε όλους τους χώρους, εντάξει, νομίζω ότι δεν, εννοείται ότι διαφωνώ με αυτό που λέτε. Στο πρώτο μήχρονο θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι, δεν το καθαρίσαμε, έμεινε το 0-1. Παρ' όλα αυτά οφείλαμε στο δεύτερο μήχρονο, γιατί πάλι δυστυχώς είχαμε κόντρα τον αέρα. Προσπαθήσαμε όσο τίποτα άλλο να μην δώσουμε κενούς χώρους στην αντίπαλη ομάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη την εβδομάδα κάναμε προπόνηση στο κλειστό παίζοντας μπάσκετ και χάντμπολ. Εντάξει, μόνο την Παρασκευή βγήκαμε έξω, κάναμε λίγο πάνω στα χιόνια. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια και στους. Γιατί ουσιαστικά σήμερα χρησιμοποιήθηκαν 30 παίκτες. Okay. Συγχαρητήρια και στους 30 παίκτες. Παίξανε ποδόσφαιρο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προσπαθήσαν να βάλουν την μπάλα κάτω σε ένα γήπεδο που είναι κόσμημα για την περιοχή μας, χωρίς σκοπιμότητες, με κάτω την μπάλα. Όποια ομάδα ήταν καλύτερη θα κέρδιζε. Καταφέραμε και κρατήσαμε το 0-1 του πρώτου μηχρόνου με πολύ κόπο, με πολύ υδρότα, γιατί οι ανάσες μας είχαν αρχίσει και πέφτανε. Παρ' όλα αυτά, είδατε ότι τις αντεπιθέσεις χάσαμε τρεις εξαιρετικές ευκαιρίες για να γίνει το 0-2. Δεν το κάναμε, παρόλα αυτά δεν έχω παράπονο από τα παιδιά. Θέλω να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλο το team, το τεχνικό team, τους διοικούντες και τους παίχτες, γιατί μπορεί πάρα πολύ εύκολα μία ομάδα μετά από κάποιες αγωνιστικές εντός εισαγωγικών σφαλιάρες να, ως και να διαλύσει. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε, να είμαστε σοβαροί, να είμαστε πειθαρχημένοι και ο Θεός ξέρει αν θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Συνεχίζουμε και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα δεν φάνηκε καθόλου με την έννοια ότι αυτό που είπατε και εσείς στην συνέχεια του λόγου σας, ότι η ομάδα μεταξύ μπάσκετ, βόλεϊ μέσα στο κλειστό. Έτσι. Φάνηκε η κούραση. Υπήρχε. Και εκεί φάνηκε ότι οπισθοχωρήσατε και φαινόταν ότι η πλήρη κατοχή ήταν υπέρ του Ιπποκράτη. Ναι, λογικό. Εντάξει, εμείς δώσαμε χώρο για να φύγουμε σε αντεπιθέσεις. Γιατί με το Δαρβούδι, το Ρουσίδι και τα άλλα παιδιά που έχουμε γρήγορα μπροστά, θέλαμε έτσι να χτυπήσουμε στην αντεπίθεση. Και οφείλαμε να κλείσουμε όλους τους χώρους. Τώρα, ας μην γελιόμαστε. Όταν μια εβδομάδα ουσιαστικά δεν κάνεις προπόνηση και είσαι με άλλες καταστάσεις, πρέπει να βρεις τρόπο να μην δεχθείς γκολ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ιπποκράτης είχε την υπεροχή στο δεύτερο μήχρονο, αλλά δεν δημιουργήσε καμία ευκαιρία. Ακριβώς. Ενώ εσείς φανήκατε με δύο-τρεις αντεπιθέσεις πιο. Ακριβώς. Αυτό είναι το μυστικό, ότι δεν μας κάνανε ευκαιρία. Αυτό είναι το μυστικό. Απλά είχε την κατοχή. Κάποιοι είχαν την κατοχή, βεβαίως. Κάποιοι παίχτες του Ιπποκράτη είναι εξαιρετικοί παίχτες. Είναι και για άλλη κατηγορία. 3-4 παιδιά θα μπορούσαν να στέκονται και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σας μιλάω ειλικρινά. Ο Ιπποκράτης έχει μια εξαιρετική ομάδα και το αποδεικνύει όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Εγώ βλέπω ότι γίνεται ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ καλό φέτος και οφείλουμε να πούμε συγχαρητήρια. Εμείς έπρεπε να σηκώσουμε κεφάλι, όπως είπα την περασμένη Κυριακή, γιατί αγωνιστικά δεχτήκαμε μια πολύ μεγάλη σφαλιάρα την περασμένη Κυριακή. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο λάθος, την ισοπαλία με το σουφλί. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια τους δώσαμε τους ανθρώπους. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας. Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γίνεται ένα αναπροσωπικό πρωτάθλημα. Έτσι, όπως τονίσατε. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι επιτέλους γίνεται ένα πρωτάθλημα που θέλω να πιστεύω ότι θα πάει μέχρι την 10η αγωνιστική. Και ευχόμαστε το καλύτερο να κόψει το νήμα. Εγώ θα ευχηθώ ο Ρέστης. Να είστε καλά. Να είστε καλά.